Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια. Η αντιπυρική περίοδος αρχίζει την 1η Μαΐου. Πριν από μία ώρα περίπου, κάναμε μία επίγουσα σύγκληση της Επιτροπής Εκτίμησης Φυσικών Κινδύνων του Υπουργείου Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και ίσως την αρχίσουμε πιο νωρίς. Και μπορεί να την αρχίσουμε και από την επόμενη εβδομάδα. Δεδομένου ότι βλέπουμε ότι αυτές τις μέρες που διανύουμε η μέση θερμοκρασία θα είναι 13 βαθμοί μεγαλύτερη από την κανονική περίοδο. Το θέσαμε αυτό σαν ερώτημα, περιμένουμε τα νέα δεδομένα και ενδεχομένως αυτό που κάνουμε από την 1η Μαΐου θα το κάνουμε πολύ νωρίτερα φέτος και πολύ φοβάμαι ότι τις επόμενες χρονιές θα διαφοροποιηθούν πλήρως τα γεγονότα. Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι αυτό που είναι μια γενική αίσθηση ως τώρα, όχι μόνο εδώ στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, η οποία αίσθηση δημιουργεί μια τεράστια ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε διεθνείς οργανισμούς, σε κυβερνήσεις, σε περιφερειακές και δημοτικές αρχές, σε όλους μας. Ποια είναι αυτή η αίσθηση? Είναι ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο όπου έχουμε να κάνουμε με φυσικές καταστροφές, οι οποίες θα είναι όλο και πιο συχνές, θα είναι όλο και πιο εντατικές από την άποψη και της γεωγραφικής ανάπτυξης, αλλά και της έντασης, και θα είναι ένας συνεχής κύκλος που αυτοτροφοδοτείται συνεχώς με καινούργια φαινόμενα. Υπάρχει μια επιταχυνόμενη διαδικασία, ένας κύκλος ο οποίος γυρίζει και ο οποίος συνεχώς αυξάνει τη γωνιακή ταχύτητα περιστροφής. Θα ξεκαθαρίσουμε όμως από την αρχή ότι όταν μιλάμε για φυσικούς κινδύνους, μιλάμε για γεωδυναμικά φαινόμενα, δηλαδή σεισμοί, ηφαίστεια, κατολισθήσεις. Αυτά παρουσιάζουν μια μικρή αύξηση στο χρόνο, με το χρόνο. Υπάρχουν όμως και τα υδρομετρολογικά φαινόμενα, αυτά που εξελίσσονται από την επιφάνεια της γης και πάνω. Και εδώ έχουμε να κάνουμε μια εκθετική αύξηση και του αριθμού των γεγονότων, αλλά και των επιπτώσεων που έχουμε σε παγκόσμιο, αλλά και σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Όλη αυτή η διαδικασία μας βάζει σε σκέψεις. Σκέψεις οι οποίες ουσιαστικά έχουν απορροφηθεί από τους τοπικούς φορείς, τους περιφερειακούς, τα κράτη, αλλά και τους διεθνείς οργανισμούς, με στόχο να καταρτήσουμε επιχειρησιακά σχέδια τα οποία να περιλαμβάνουν τα τρία στάδια της διαχείρισης των καταστροφών, που είναι το προκαταστροφικό, το συγκαταστροφικό και το μετακαταστροφικό. Βεβαίως, το προκαταστροφικό που θα μιλήσουμε και εστιάζουμε σήμερα έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, γιατί αν δεν υπάρχει πρόληψη από εκεί και πέρα, τα πάντα είναι χαμένα. Το συγκαταστροφικό στάδιο είναι η άμεση αντίδρασή μας και με βάση τα επιχειρησιακά σχέδια να δούμε πώς θα μπορέσουμε να περιορίσουμε, γιατί δεν μιλάμε για μηδενισμό όταν εμφανίζεται το συγκαταστροφικό στάδιο, και το στάδιο το μετακαταστροφικό, που εκεί τίθεται κυρίαρχα το θέμα της ανθεκτικότητας. Κάνουμε όλα αυτά που κάνουμε, βοηθάμε τον κόσμο που έχει υποστεί ζημιές, κάνουμε την κοινωνική μέρημνα, δίνουμε επιδόματα, κάνουμε κάποιες ενέργειες ώστε να αποκατασταθεί η κατάσταση και να έρθει στην πριν της καταστροφής κατάσταση. Αλλά όμως εκείνο που είναι το ζητούμενο είναι η ανθεκτικότητα, την οποία δεν έχουμε ακόμα κατακτήσει. Βλέπουμε στη Θεσσαλία αυτή τη στιγμή ότι γίνονται κάποια πράγματα, αλλά όχι για μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Και η ανθεκτικότητα επιβάλλεται γιατί όπως είπα προηγουμένως, θα έχουμε και πιο μεγάλες εντάσεις και πιο συχνά φαινόμενα σε πιο μεγάλες γεωγραφικές περιοχές. Βιώνουμε ουσιαστικά την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση άρχισε να εμφανίζεται στο μυαλό μας και στα ερευνητικά κέντρα σε διεθνές επίπεδο περίπου το 2000. Το 2010 έγιναν πιο μεγάλες οι ανησυχίες. Το 2015 προσδιορίσαμε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ότι αρχίζουμε να βιώνουμε την κλιματική κρίση, η οποία όμως θα πάρει μια ουσιαστική μορφή το 2030. Απόλυτο λάθος ο υπολογισμός που κάναμε. Βλέπουμε την κλιματική κρίση από το 2017. Δεν θα σας εξηγώ γιατί είναι το 2017, να είναι σε πλήρη εξέλιξη. Η τεκμηρίωση όμως για την κλιματική κρίση, ακόμα και στους πιο δύσπιστους, έγινε με τα γεγονότα της Θεσσαλίας. Το 2021 είχαμε τον Ιαννό, ένα φαινόμενο το οποίο ουσιαστικά υπερεύει το σχεδιασμό με βάση τις ευρωπαϊκές οδηγίες των 1000 ετών, ξεπέρασε δηλαδή τα όρια ο Ιαννός των 1000 ετών, τα πλημμυρικά φαινόμενα, την έκταση κτλ. Λέγαμε τότε ότι ήμασταν οι άτυχοι της ιστορίας,
τι είχαμε στη χιλιετία μέσα εμείς ως γενιά να βιώσουμε αυτό το φαινόμενο χιλιετίας. Αλλά μετά την παρέλευση τριών ετών, είχαμε τον Ντάνιελ πέρυσι, δύο φαινόμενα χιλιετίας, ακόμα μεγαλύτερο φαινόμενο από τον Ιαννό, δύο φαινόμενα μέσα στην ίδια χιλιετία. Η τεκμηρίωση της κλιματικής κρίσης. Αυτά ως εισαγωγή. Πάω στο θέμα και αρχίζω από το δεύτερο θέμα, που είναι τα αιωλικά πάρκα. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση και κυρίως υπάρχει μία παραπληροφόρηση ότι βάζουμε φωτιές στα δάση για να κατασκευάσουμε αιωλικά πάρκα, ότι υπάρχουν συμφέροντα, ότι τα αιωλικά πάρκα είναι ασύμβατα με το δάσος και όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν ανενόχλητα, θα έλεγα κανένα, στο διαδίκτυο. Κυρίως η παραφημολογία, η φημολογία μάλλον, και θα μου επιτρέψετε μια έκφραση, η ασχετοσύνη κυριαρχεί. Μιλάμε όλοι για όλα και για να δημιουργήσουμε επιπτώσεις και εντυπώσεις βεβαίως. Θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα. Το παράδειγμα μετά τον Ιαννό στην Κεφαλονιά. Ήταν ένα παράδειγμα όπου εκεί διατείνονται μερικοί ότι τα μεγάλα πλημμυρικά φαινόμενα και η ροή εδαφών που υπήρχε και η ροή κορυμάτων στην Αγία Εφημία αλλά και στις γύρω περιοχές, στον Άσο παραδείγματος χάρη και στην Αγία Εφημία, οφείλονταν αποκλειστικά και μόνο στο ότι ήταν σε κατασκευή το αιωλικό πάρκο. Είχαν ήδη γίνει μερικές ανεμογεννήτριες, αλλά ήταν σε εξέλιξη το αιωλικό πάρκο. Ένα μεγάλο ψέμα. Γιατί? Και μία διαστρέβλωση των γεγονότων η οποία δεν ακουμπάει πουθενά και δεν στηρίζεται σε κανένα τεκμηριωμένο επιστημονικό δεδομένο. Το ερώτημα το μεγάλο είναι το εξής. Ότι οι λεκάνες απορροής των ανεμογεννητριών φεύγανε προς την Αγία Εφημία. Ωραία, είχαμε καταστροφές. Γιατί στον Άσο που δεν είχαμε λεκάνες που είχαν ανεμογεννήτριες, είχαμε μεγαλύτερες καταστροφές? Σε δύο γειτονικές λεκάνες. Στη μία που διατείνονται ότι οι καταστροφές οφείλονται στις ανεμογεννήτριες αποκλειστικά, είχαμε ζημίες. Στην άλλη που δεν είχαμε, πώς προκλήθηκαν οι ζημίες? Με βάση λοιπόν αυτή την απλή παρατήρηση, ερευνήσαμε το πόσο μπορούν να επηρεάσουν τα αιωλικά πάρκα και τα πλημμυρικά φαινόμενα, αλλά και την εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών. Από την κορυφή που ήταν οι ανεμογεννήτριες στην Κεφαλονιά μέχρι κάτω στην Αγία Εφημία, ήταν περίπου 6 χιλιόμετρα απόσταση. Τα υλικά τα οποία μεταφέρθηκαν με τον Ιαννό από τις ανεμογεννήτριες μεταφέρθηκαν το πολύ μισό μέτρο. Φανταστείτε ότι τι τεράστια διαφορά υπάρχει στην απόσταση. Και αυτή η διαπίστωση έγινε με βάση σύγχρονες μεθοδολογίες και τεχνολογίες. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι τα αιωλικά πάρκα ευνοούν τις δασικές πυρκαγιές ή και το αντίθετο, ουσιαστικά για να γίνουν τα αιωλικά πάρκα τροφοδοτούμε με εμπρισμούς στο δάσος. Είναι ένα απόλυτο ψέμα. Γιατί? Καταρχάς, μία περιοχή η οποία παίρνει φωτιά κηρύσσεται αυτόματα αναδοστοτέα και σε αυτή την περιοχή δεν μπορεί να γίνει τίποτα αν δεν υπάρξουν ειδικές συνθήκες. Συνεπώς, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Το δεύτερο είναι το εξής. Ότι σε μία περιοχή στην οποία υπάρχουν αιωλικά πάρκα, υπάρχει ένα πλήρες αναπτυγμένο οδικό δίκτυο. Το οδικό δίκτυο είναι αυτό που πολλές φορές μπορεί να σώσει την εξέλιξη μιας πυρκαγιάς. Για αυτονόητους λόγους, ότι υπάρχει ο δρόμος, σταματάει η διαδικασία εξέλιξης της πυρκαγιάς, μπορούν τα αυτοκίνητα να προσεγγίσουν πιο εύκολα και ούτω καθεξής. Εκείνο το οποίο μας λείπει από τα δάση που καίγονται είναι ο σχεδιασμός μέσα στα δάση, αλλά και η φύλαξη των δασών. Στα δάση που καίγονται δεν υπάρχουν μελέτες, δασικές μελέτες, δεν υπάρχουν μελέτες δασοπροστασίας. Εάν είχαμε μελέτες δασοπροστασίας στα δάση, θα είχαμε γλιτώσει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δασών που καίγονται. Δεν υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι να ανακόπτουν την επέλαση της φωτιάς. Όλα αυτά μπορούν να λυθούν με τη διαδικασία δημιουργίας αιωλικών πάρκων μέσα σε δασικές εκτάσεις, μέσα σε εκτάσεις οι οποίες θα επιτηρούνται, γιατί όταν κάνει κάποιος κάποια μεγάλη επένδυση, επιτηρεί και το χώρο και δεν τον αφήνει αφύλακτο. Άρα λοιπόν η δημιουργία αιωλικών πάρκων μέσα σε περιοχές τέτοιες ευνοεί και την εξέλιξη του δάσους, αλλά και προφυλάσσει το δάσος από μεγάλες πυρκαγιές. Έχω την τύχη να είμαι στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
και στο Συμβούλιο Ανωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου τα τελευταία χρόνια έχουμε μια διαφορετική νοοτροπία. Ποια είναι αυτή η νοοτροπία? Να μπορέσουμε να διευκολύνουμε τις εταιρείες οι οποίες κατασκευάζουν αιωλικά πάρκα να μπουν μέσα σε περιοχές οι οποίες είτε έχουν δάσος, είτε είναι χαρακτηρισμένες από την αρχαιολογία ή από την εφορία νεωτέρων μνημείων ως περιοχές προστατευόμενες. Κλείνω με μία περίπτωση. Ήταν μία περίπτωση κάτω στη Μάνη, όπου υπήρχε ένα αιωλικό πάρκο προς κατασκευή και ήρθε στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Ανωτέρων Μνημείων σε κοινή συνεδρίαση να εξετάσουμε την περίπτωση. Η άδεια είχε προχωρήσει, αλλά υπήρχαν καταγγελίες κατοίκων ότι προσβάλλει το τοπίο η αναμογεννήτρια. Όταν τους ρώτησα την παράσταση που ήταν στο Συμβούλιο πώς προσβάλλει το τοπίο η αναμογεννήτρια, λέει, ενοχλεί ένα παραδοσιακό οικισμό. Λοιπόν, τους ρωτάω πόσα χιλιόμετρα είναι το αιωλικό πάρκο από τον παραδοσιακό οικισμό και αν φαίνεται, από όλο το χωριό φαίνεται το αιωλικό πάρκο. Μου απαντούνε ότι ουσιαστικά είναι γύρω στα 7 χιλιόμετρα και από ένα τμήμα του χωριού φαίνεται η κορυφή μιας αναμογεννήτριας και το φωτάκι που αναβοσβήνει. Και βέβαια το εύλογο ερώτημα ήταν το εξής. Εάν σας ενοχλεί η αναμογεννήτρια που είναι στα 7 χιλιόμετρα και ένα φωτάκι που αναβοσβήνει και φαίνεται από ένα τμήμα του χωριού, τότε εάν θα απαγορεύσουμε τη δημιουργία των αιωλικών πάρκων, θα πρέπει να απαγορεύσουμε και τις πτήσεις των αεροπλάνων. Γιατί? Από μια ευρύτερη περιοχή. Και γιατί όχι από όλη την Ελλάδα? Γιατί τα αεροπλάνα ουσιαστικά πετάνε στο επίπεδο των 7 χιλιόμετρων. Στα 21.000 πόδια ή στα 33.000 πόδια. Συνεπώς, εάν σας ενοχλεί η αναμογεννήτρια, σας ενοχλούν και οι περιπτήσεις των αεροπλάνων. Άρα να καταργήσουμε τα πάντα. Λοιπόν, υπάρχει αυτή η παραδοξολογία σε όλο αυτό το σκεπτικισμό και βέβαια κανένας δεν απαντάει στο κυρίαρχο ερώτημα ότι έχουμε να κάνουμε με ήπιες μορφές ενέργειας οι οποίες δεν καταστρέφουν το τοπίο όπως τα λιγνητορυχεία ή σε άλλες περιπτώσεις άλλες μορφές εκμετάλλευσης ενέργειας. Έχουμε να κάνουμε με μια διαδικασία η οποία μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή και δεν υποβαθμίζονται οι περιοχές όπως έχουν υποβαθμιστεί ως τώρα στη Μεγαλόπολη ή πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Μιας περιοχές οι οποίες προσομοιάζουν με έρημο από την εκμετάλλευση του λιγνίτη. Συνεπώς, όλα αυτά θα πρέπει να αναδυθούν προκειμένου να δούμε ουσιαστικά το πώς μπορούμε να εκμετελευτούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τηρώντας βεβαίως όλες τις περιβαλλοντικές διαδικασίες, προκειμένου να αποκτήσουμε ενέργεια καθαρή, μία μορφή η οποία ενέργειας η οποία δεν προσβάλλει το περιβάλλον, αλλά παράλληλα μας δίνει σαν χώρα μία τεράστια δυνατότητα να κάνουμε την απεξάρτησή μας σε περιόδους οι οποίες είναι πολύ κρίσιμες για την ανθρωπότητα. Αναλογιστείτε τι έγινε με τη διαδικασία της Ουκρανίας και την εκτόπιση των τιμών ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Θεωρώ ότι μία αυτοδύναμη διαδικασία μέσα στον ελληνικό χώρο με παραγωγή όσο το δυνατόν υψηλότερων ποσοστών ενέργειας από αιωλικά πάρκα αλλά και φωτοβολταϊκά συστήματα θεωρώ ότι είναι η πιο καλή περίπτωση που μας αποδεσμεύει και από εξαρτήσεις που έχουμε σαν κράτος, σαν έθνος. Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο σε εσάς.